έλεγα και πριν, όταν έχουμε 12.000 ανθρώπους από 52 διαφορετικές εθνικότητες, γλώσσες, διαλέκτους κλπ. Με διαφορετικές θρησκευτικές πεπιθήσεις, οι οποίες ζουν σε συνθήκες σκληρού συχνοτισμού. Τα προβλήματα. Διαχρονικά, είναι, βέβαια. Διαχρονικά. Έχουμε εξαρσία αυτή τη στιγμή 12.500. Κοιτάξτε, την εποχή του 2015. Αλλά δεν ζούσαν καλύτερα. Την εποχή πριν, του 2015, να σας πω, στη χώρα μας μπαίναν χιλιάδες άνθρωποι ημερησίως. Σήμερα, το τελευταίο διάστημα, μπαίνουν αρκετοί, αλλά 200 έως 300 ημερησίως. Είναι μεγάλες οι διαφορές. 32.000 από τις αρχές του χρόνου έχουν μπει. Δεν έλεγε. 32.000. Τι συνέβη στην κρίση του 2015, στη μεγάλη έξαρση του 2015 και σε μια άλλη που έχουμε σήμερα. Στο ενδιάμεσο διάστημα, με ανεπάρκειες, εγώ δεν λέω τέλεια, αλλά διαχειρίστηκε η κατάσταση με έναν τρόπο. Σήμερα έχουμε μία έξαρση και τα φαινόμενα αυτά μετατρέπονται συχνά σε ζητήματα τάξης, ενώ δεν είναι ζήτημα ασφάλειας και τάξης το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Δημιουργούνται όμως ζητήματα τάξης όταν έχουμε 12.000 ένα υπερπληθυσμό σε ένα μικρό χώρο. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε, εκείνο που απαιτείται για να το αντιμετωπίσει κάποιος σωστά είναι η βαθιά και σωστή γνώση του προσφυγικού. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε θα έρθει ένας καινούργιος νόμος για το άσυλο. Ανεβάζει τον πύχη η κυβέρνηση, κάνει λάθος. Δεν είναι ο νόμος που θα δημιουργήσει το πρόβλημα, διότι το εμπόδιο θα βρεθεί στο αμέσως επόμενο βήμα. Κυρία Γεροβασίλη, αυτά όμως αυτά είναι θεωρητικά. Πάντως, κυρία Γεροβασίλη, να ολοκληρώσω. Τρεις δικοί σας γενικοί γραμματείς παραιτήθηκαν με καταγγελίες, κυρία Γεροβασίλη. Το διαχειριστήκαμε όπως... Πείτε μου, γιατί παραιτήθηκαν οι γενικοί γραμματείς. Είδατε αυτές τις εξάρσεις επί των ημερών μας, για να ξέρω. Ποιες εξάρσεις? Είδαμε, σας εξήγησα και μιλάω πλήρως ειλικρινά. Έχετε το φράσκο και μιλάτε τώρα γι' αυτό. Σας παρακαλώ, προσέξτε πώς μιλάτε. Προσέξτε πώς μιλάτε. Την ειδωμένη. Το θράσος όχι σε μένα. Μη μου κουνάτε το δάχτυλο. Τι θα κάνω. Δεν κουνάω το δάχτυλο. Σε μένα. Δεν κουνάω δάχτυλο. Λοιπόν, δημιουργήσατε την ειδωμένη και την μόρια. Αφήστε τώρα το λαϊκισμό. Είσαστε η ηθική αυτουργή. Ο Πρωθυπουργός και όλοι σας και μας το λέει, μας μιλάτε τώρα. Το αντιπαρέρχομαι για μια με ψυχραιμία. Όχι να μην το δείτε, να απαντήσετε. Πόσες επαναφορές κάνατε, κυρία Γεροβασίλη? Όσες είπατε. Αλλά θα δούμε. Σε 4,5 χρόνια. Μπράβο σας. Θα μπορώ να μιλήσω, κύριε Λαζαρίδη. Τι κάνατε με το άσυλο, να μας απαντήσετε. Κύριε Λαζαρίδη, το πλάνο το κερδίσατε. Πάμε παρακάτω. Να μην μιλάτε. Δεν με ενδιαφέρει κανένα πλάνο, κύριε Γεροβασίλη. Είμαι βέβαιη. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μην μας κουνάτε το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση 3 μηνών. Θα σας κάνουμε όση κριτική χρειαστεί, κύριε Λαζαρίδη. Να την κάνετε, αλλά πρέπει να έχετε τη γενναιότητα να την δεχτείτε. Δεν σας ακούει κανείς, κυρία Γεροβασίλη, από την κοινωνία. Αφήστε να το δούμε. Αυτό να ξέρετε. Αφήστε να το δούμε. Κυρία Γεροβασίλη, να σας κάνω και στην επαφή με τον κόσμο. Εφόσον χαλαρώστε για να συζητήσουμε, θα πρέπει να σας πω, και εδώ θα πρέπει να το ακούσετε αυτό, ότι δημιουργείται υψηλές προσδοκίες από μεταβολή ενός νόμου. Αλλάξτε και τον νόμο, θα δείτε το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Ναι. Το ζήτημα των επιστροφών θα πρέπει να γνωρίζετε, γι' αυτό το είπα, ότι είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Οι επιστροφές είναι δύο ειδών. Πολύ σήμερα δύσκολο. Οι χώρες αρχίζουν να επενδύουν, οι ευρωπαϊκές χώρες, στην εθελούσια επιστροφή, που είναι ο πιο δόκιμος τρόπος. Με προγράμματα στις χώρες προέλευσης. Γιατί είναι όμως, κυρία Γεροβασίλη, το ξέρετε καλύτερα από μένα και κυρία Λαζαρίδη. Θα σας εξηγήσω και γιατί, αν θέλετε να το πούμε. Αν μου επιτρέπετε, αυτοί που είναι στη χώρα μας, έτσι, δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν στην πατρία τους. Στην Ευρώπη θέλουν να πάνε. Στην Ευρώπη είναι τα σύνορα. Σας είπα, κύριε Παπαδάκη. Και την κάνουλα. Είπα, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι εξαιρετικά σύνθετο. Αλλά θα πρέπει να πούμε αναλυτικά όλες τις πλευρές και να τις βλέπουμε ταυτόχρονα. Οι αναγκαστικές επιστροφές που βάζει τον πύχη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε να μετρήσουμε σε λίγο καιρό πώς τα έχει κάνει. Δεν θα τα καταφέρει. Εάν πηγαίνατε κι εσείς και ο κύριος Λαζαρίδης στο βαθύ της ΣΑΜ, εκεί που έχει αυτή τη στιγμή 7.000 μετανάστες και πρόσφυγες, και γιατί εγώ κάνω τον διαχωρισμό, άλλο μετανάστες από 800 που έπρεπε να έχουν, και έχει 6.000 μόνιμους κατοίκους, εκεί δημιουργούνται διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού. Προφανώς. Όπου ξέρετε τι κάνετε. Κυρία Γεωργία, δεν είπε κανένας ότι είναι ευθύνη. Κύριε Παπαδάκη, για το θέμα αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα του προβλήματος, κύριε Παπαδάκη, και να μην μιλάμε και να κάνουμε πολιτική πολιτική με τον μεταναστευτικό. Δεν γίνεται. Μέσα από ένα στούντιο, κύριε Λαζαρίδη, για το τι θα μιλάω και τι δεν θα μιλάω. Σας παρακαλώ. Για αυτό που αναφέρατε, κύριε Παπαδάκη, για το θέμα της Μόριας, του χωριού της Μόριας και των κατοίκων, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός
που πήγε και συνομίλησε με τους πολίτες είναι ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα έχουμε άποψη και γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν είναι το πρόβλημα η συνομιλία του πρωθυπουργού να πάει και 10 φορές. Η γνώση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού είναι βαθύτερη. Δεν έχουμε την γνώση. Ακριβώς. Σοβαρά μιλάτε. Ακριβώς. Καλά, γι' αυτό και υπερεκτιμάτε. Και για μένα και εσείς που είχατε τη γνώση που οδηγήσατε τη χώρα. Υπερεκτιμάτε που οδηγήσατε τη χώρα, κύριε Βασίλη. Ακούστε. Αυτές τις εικόνες επί των ημερών μας δεν τις έχει ζήσει η ελληνική κοινωνία. Χάσατε την Ιδωμένη. Η Ιδωμένη ήταν η κρίση πώς του 2015. Κυρία Γεροβασίλη, κυρία Γεροβασίλη, κυρία Λαζαρίδη. Πώς το λέτε. Θα κάνουμε λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Ξέρω, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα επανέλθουμε, θα δούμε και στα άλλα.